Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του χωροταξικού σχεδίου της προωθούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης, πολλά τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την Φωκίδα, τα οποία και σχολιάζει ο Δήμαρχος Ιταίας. Τη δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου που θα εκτείνεται από τον Ειρηναίο μέχρι την Αιγύρα, στηρίζει ο Δήμαρχος Διακοπτού με δηλώσεις του στην τηλεόραση του Λεπάντο. Συνάντηση κορυφής στο Αντίριο για το μέλλον των εργοταξιακών χώρων. Παρόντος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Νομάρχης των Λοακαρνανίας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Ακινήτων της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου των Λοακαρνανίας και ο Δήμαρχος Αντιρίου. Παράνομες αμολύψεις καταγγέλνουν οι κάτοικοι του Δήμου της Χάλκιας στην κήτη του ποταμού Ευήνου. Οι τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις σε ένα από τους σημαντικότερους βιοτόπους της χώρας. Σε νέο κτίριο στην οδό Αθανασιάδη Νόβα μεταφέρεται το ειρηνοδικείο Ναυπάκτου μετά και τις σοβαρές καταστροφές που υπέστη το παλαιό κτίριο από τους πρόσφατους σεισμούς. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ναυπάκτου και του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ωράριο καταστημάτων και άδειες λειτουργίας στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το ραδιόφωνο του ΛΕΠΑΝ, το πρόεδρος του Συλλόγου. Και σε αυτό το σημείο ακολουθούν οι ειδήσεις της περιφέρειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:19 ώρα Ελλάδος στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Αναστάτως έχει προκαλέσει σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές της αμφιλοχίας η ενέργεια γνώστων να ξεκάσουν με επικίνδυνο χημικό κρεολίνη το σχολείο. Η κρεολίνη είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό που μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα σε όσους το εισπνεύσουν. Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστοι δράστες είχαν ψεκάσει με το χημικό αυτό τις αίθουσες και τον προαύριο χώρο του ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας, με αποτέλεσμα το σχολείο να παραμείνει κλειστό προκειμένου να γίνει καθαρισμός αλλά και απόσμηση του χώρου. Νταλίκα δίπλωσε λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα στο 11ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών Ιταίας. Το όχημα με πινακίδες Βουλγαρίας κινούνταν στο ρεύμα καθόδου όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Η Νταλίκα εξετράπη της πορείας, χτύπησε στα βράχια και το μεγαλύτερο μέρος της έμεινε πάνω στο οδόστρωμα, κάνοντας αδύνατη την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μία ώρα αργότερα με τη βοήθεια άλλου φορτηγού και τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος τροχέας Λαμίας που ρύθμισαν την κυκλοφορία. Παγώνουν για 2 χρόνια τα δάνεια που χορηγήθηκαν χωρίς εγγύηση του δημοσίου σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών από τις πυρκαγιές του 2007. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης, κατά την τελευταία ημέρα συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου, αποδέχθηκε σχετική τροπολογία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και του βουλευτή Ηλίας Γιάννη Κουτσούκου, που προβλέπει τη δυνατότητα διετούς αναστολής στην αποπληρωμή των δανείων. Μελέτη για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Πάτρα δρομολογεί ο Δήμος σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου Ζώη Μαρίνου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος, στο τρέχον διάστημα προωθείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, που σκοπό έχει να εντάξει στη λειτουργία της πόλης ένα μεγάλο δίκτυο ποδηλατόδρομων που θα ξεκινά από την οδό Αγία Σοφία, θα διασχίζει όλο το κέντρο και θα καταλήγει ως την ακτή Δημαίων κοντά στο νέο λιμάνι. Πύρα διαρρηκτών που όχι μόνο αφαιρούσε αντικείμενα αξίας αλλά και οχήματα από ανυποψία στους πολίτες, μεταπουλώντας τα στη συνέχεια εξάρθρωση ασφάλεια του Αιγίου, συλλαμβάνοντας 2 άτομα ηλικίες 17 και 18 ετών. Οι 2 νεαροί συναλήφθησαν στο δημοτικό διαμέρισμα Κερίνιας του Διακοπτού, όπου νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να πουλήσουν έναντι 350 ευρώ σε άγνωστο λοδοπό μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία είχαν αφαιρέσει από το σπίτι 42χρονου στο Αίγιο. Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογίου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την ίδρυση του εφετείου στο Μεσολόγγι, αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 7 Μαΐου 2010. Την ίδια μέρα θα συνέλθει και πάλι η Γενική Συνέλευση για τον καθορισμό της περαιτέρω τακτικής τους. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου σας προσκαλεί την Κυριακή 25 Απριλίου στις 5:30 το απόγευμα στο κέντρο Έροχο στα Καριώτικα, στην 6η Γιορτή Γαστρονομίας, την οποία διοργανώνουν ο Σύλλογος Σικιάς Άγγελος Εκελιανός και το καπί του Δήμου Ξυλοκάστρου. Με το σύνθημα «Μαγειρεύοντας με χρώματα και αρώματα εσπεριδοειδών», ελάτε να απολαύσουμε δημιουργίες βγαλμένες μέσα από ανθρώπους που αγαπούν τους φίλους, την οικογένεια, την παρέα και τη ζωή. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, βροχές με τοπικές καταιγίδες είχε κυρίως η Δυτική Ελλάδα. Αύριο βροχές και καταιγίδες στο Αιγαίο, ενώ νεφώσεις θα έχουν οι υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν για αύριο Τετάρτη στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσιμες σποραδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσιμες με πιθανότητα λίγων πρόσκαιρων βροχών κυρίως το πρωί και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ με εξασθενείς από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα νότια. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι στα επιρωτικά, με πιθανότητα παροδοκών βροχών κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται ηλιοφάνεια με συννεφιά, με λίγες βροχές τη νύχτα κυρίως στην Αύπακτο και την Πάτρα, με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από 14 έως 20 βαθμούς, στο Μεσολόγιο από 13 έως 22, στην Άμισσα από 11 έως 22, στην Ιταλία από 13 έως 22, στο Αίγιο από 13 έως 22, στην Πάτρα από 12 έως 19, στον Πύργο από 15 έως 23, στο Ξυλόκοστρο από 15 έως 23, στο Αργοστόλιο από 13 έως 20 και τέλος της Άκυνθου από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.lepanto.rtv.gr.